εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Παιδιά μου, με συγχωρείτε. Μέρος τρίτο. Εξήντα 6 χρόνια ζω. Ποτέ δεν με αδίκησε ο Θεός. Μου λέει κάποιος. Σου έδωσε αρρώστιες ο Θεός. Γιατί να σου τις δώσει αφού πιστεύεις στο Θεό. Τι να κάνουμε. Και εκείνος έχισε το Πανάγιο του αίμα πάνω στο σταυρό. Τον καρφώσαμε. Είπε διψώ και του δώσαμε ξύδι με τα χολής με μειγμένον. Εγώ, δόξα τω Θεώ, πάω σε κανέναν γιατρό, παίρνω και κανένα φάρμακο. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά στο μοναστήρι μου, στο σπίτι μου, εδώ μέσα. Εκείνος τι υπέμεινε για μας. Και οι Άγιοι μας τόσα πάθανε. Ο Θεός δοκιμάζει. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα να συνοδεύουν τις πρώτες ανάσες του της ραδιοφωνικής προσπάθειας που τίποτα άλλο δεν φιλοδοξεί να κάνει από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, το σαρκωμένο φως αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο, ερχόμενον εις τον κόσμο. Η μοναδική πηγή του φωτός να φωτίσει και σήμερα το νου μας, το φως του Χριστού μας να λαμπρύνει και να απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα τις ψυχές μας, και να τις κάνει κατοικητήρια δικού του αντικατοπτρισμού. Πόσο σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο με την ενισχυτική σας εν Χριστώ αγάπη να τα περιβάλλει, την έχουμε ανάγκη και με αυτή προσπαθούμε να συνεχίζουμε αυτήν την ελάχιστη διακονία στον χώρο του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Στέλνετε και προτάσεις για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πιστεώς μας. Όλα συν Θεώ προσευχόμαστε να βρουν τον τόπο τους σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επισκέπτεστε και το ομότιτλο ιστολόγιο μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους. Ευχόμαστε σε όλους αυτούς που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να έχουν υγεία σώματος και ψυχής και να συνεχίζουν να δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στη χώρα μας. Στο ιστολόγιο μας θα βρείτε από το αρχείο εκπομπών αρκετές από τις πρόσφατες και πιο παλές
για κατέβασμα και αποθήκευση στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο αλλά και για άμεση ακρόαση θα βρείτε πολλές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να καταγράφονται και να περιβάλλονται από τους θεοφώτιστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης μιλούσε πριν διηγή του τα περί της φιλασθενίας του. Ήταν φιλάσθενος και πολλάκης, δοκιμαζόμενος και παντιοτρόπος δοκιμαζόμενος από τον Κύριό μας. Παιδιά μου, με συγχωρείτε, το τρίτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών αφιερωμένες στη μνήμη, την πανσεβάσμια μνήμη του Αγίου Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη, θα την έχετε δει εκείνη την υπέροχη εικόνα η τριάς των οσίων νέων γερόντων. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα την έχετε και στο προσκυνητάρι σας. Την εικόνα με τους τρεις γέροντες που λάμπει σε κάθε προσκυνητάρι. Στα αριστερά ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος φορώντας τον εγκόλπιο σταυρό του, να εδώ απέναντί μας την έχουμε, και βαστώντας την ποιματορική ράβδο, την ράβδο της ηγουμενίας του με το αριστερό χεράκι του, με το δεξί μας ευλογεί. Στη μέση ο Άγιος Παΐσιος, τα χεράκια του σταυρωμένα, κάτω από το ζωστικό του, το σύμβολο του δευτέρου βαπτίσματός του, το αγγελικό του, το μοναχικό του σχήμα. Αυτό που τρέμουν οι δαίμονες. Στα δεξιά ο Άγιος Πορφύριος και αυτός εγκολπωμένος στο όπλο κατά του διαβόλου. Και οι τρεις κάτω από τα ζωστικά τους φορούν τη μοναδική τους περιουσία πάνω σε αυτή τη γη. Και οι τρεις τα κεντυμένα γράμματα στο σχήματός τους, το υφάδι, τα βίωσαν περισσότερο από κάθε άλλο. Ταφ σίγμα, δέλτα φι. Τούτο το σχήμα δαίμονες φρύτουση. Ρο ρο δέλτα ρο. Ρητορικότερα ρημάτων δακρύων ροή. Δηλαδή και από τα πιο όμορφα ποιητικά λόγια αξίζουν πιο πολύ τα δάκρυα της μετανοίας. Χι, 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 χι. Χριστός χριστιανής χαρίζεται χάριν. Σε αυτούς δωρίζει ο Χριστός μας τη χάρη του. Στους χριστιανούς. Θήτα, 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 θήτα. Τέσσερα θήτα στη σειρά. Θεού, θέα, θείον θαύμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να συναντάς το πρόσωπο του λατρευτού μας νυμφίου. Η θέα του προσώπου του δίνει την μεγάλη χαρά στον άνθρωπο. Έψιλον, 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 έψιλον. Έως φόρος έπεσεν, έβρωμεν εδέμ. Έπεσε ο λαμπρός άγγελος από τον Παράδεισο, εμείς ας βρούμε την Εδέμ, τον Παράδεισό μας. Φι χι, φι πι. Φως Χριστού φαίνει πάση. Όλους μας φωτίζει το φως του Χριστού. Ταφ κάπα πι γάμα. Τόπος κρανίου Παράδεισος γέγονεν. Έγινε ο Γολγοθάς και ο λόφος του Παράδεισος. Γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Γιατί η αμαρτία δεν θριάμβευσε. Και όλοι, ουρανός και γη, πανηγυρίζουν. Αυτά είναι τα γράμματα
που υπάρχουν πάνω στο μοναχικό, το αγγελικό σχήμα, κάτω από τα ζωστικά των τριών γερόντων στην εικόνα, στο προσκυνητάρι μας. Η βιωτή τους ήταν η πραγμάτωση όλων αυτών των σπουδαίων μηνυμάτων, των κρυφών ρημάτων του σχήματός τους. Κόκκινη κλωστή του σταυρού πάνω στο Γολγοθά, της λόγχης και του σπόγκου που συμβολίζουν το σωτήριο πάθος του Χριστού μας. Πόσο τα τίμησαν αυτά τα σύμβολα, πόσο συνέπασχαν με τον Κύριό μας, πόσο τίμησαν το σχήμα τους στο αγγελικό, δίνοντας με κάθε εκμάδα της ύπαρξής τους αίμα για να λάβουν πνεύμα. Μας κοιτάζουν και οι τρεις όπως δεν μας κοίταξαν ποτέ όσο ήταν στη ζωή, μιας και τότε όλο τα μάτια τους τα είχαν χαμηλά. Μα σε αυτήν την απεικόνισή τους, για κοιτάξτε. Το βλέμμα τους είναι ευθύ, διαπεραστικό. Κοιτά μέσα στα δικά μας τα μάτια. Κραυγάζει το μετανοείτε, το θαρσείτε, το ελπίζετε, το επιστρέψτε. Τρεις στήλοι του σύγχρονου ταλέπορου, εξαχριωμένου κόσμου. Αξιωθήκαμε να ζήσουμε όλοι στην εποχή τους. Λυπούμαστε που το λέμε, μα. Και έχει μεγάλη δόση αυτοκριτικής αυτό, μα δεν έχουμε συναισθανθεί το μέγεθος της ευεργεσίας του Θεού που μας τους χάρισε. Έχουμε κάνει αρκετές σειρές εκπομπών για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Πορφύριο. Φυσικά και όσο μας αξιώνει με το έλεος του Κύριος, δεν θα πάψουμε ποτέ να αναφερόμαστε και να αφιερώνουμε εκπομπές αυτούς τους Αγίους, αυτές τις συγκλονιστικές μορφές της πίστης μας. Και στον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο έχουμε αφιερώσει κάποιες μεμονωμένες όμως εκπομπές στο παρελθόν. Θυμάμαι εκείνη που είχε τίτλο «Ο Νοέμβρης του Γέροντος Ιακώβου». Αυτή είναι η πρώτη σειρά και ευχόμαστε να ακολουθήσουν κι άλλες. Το τρίτο μέρος. Παιδιά μου, με συγχωρείτε. Θα βρεθούμε και πάλι στα λιμέρια του Οσίου Δαβίδ εκεί στα ψηλά της Ευβοίας. Με τις ευχές του Οσίου και της Θείας Συνοδείας του θα βρεθούμε να πάρουμε την ευχή του νυν Ηγουμένου Γαβριήλ, του προηγουμένου μακαριστού αυτής της οσιακής μορφής του Πατρός Κυρίλου και να γονατίσουμε μπροστά στον τάφο ξανά ενός μεγάλου Αγίου. Ας βάλουμε όλοι μας το αυτί πάνω στο ευωδιαστό μάρμαρο. Ακούσουμε μια γλυκύτατη φωνή από μέσα. Παιδιά μου, με συγχωρείτε. Και πόσα ευχαριστώ πρέπει να απευθύνουμε σε όλους αυτούς που μετέχουν στο ζωντανό, ολοζώντανο θαύμα της ενωμένης Ρωμιοσύνης. Εξαιρετικές όλες οι προσπάθειες διαφωτισμού και αφύπνισης της ενωμένης Ρωμιοσύνης, μια από τις εκφάνσεις όλης αυτής της πολύπλευρης δραστηριότητας είναι και η εκδοτική δραστηριότητα. Ο Γέρον Ιάκωβος, διηγήσεις, νουθεσίες, μαρτυρίες από τη σειρά Ορθόδοξο Βίωμα της ενωμένης Ρωμιοσύνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις προηγούμενες εκπομπές να διαβάζουμε, επικεντρώνοντας περισσότερο το ενδιαφέρον μας και την ανάγνωσή μας στις μαρτυρίες πολλών από αυτούς που γνώρισαν και ευλογήθηκαν από τον Άγιο Γέροντα Ιακώβο. Και συνεχίζουμε με τη μαρτυρία του πατρός Ιωάννου Νυριανάκη. Με τις δικές του είχε τελειώσει και το δεύτερο μέρος, αν θυμάστε. Όταν υπηρετούσα στο νοσοκομείο της Εκκλησίας, 18,5 χρόνια υπηρέτησα με τις ωραιότερες αναμνήσεις από την ποιμαντική των ασθενών,
Είχαμε ιεροψάλτη τον κύριο Στέφανο Δημητρόπουλο, δικηγόρο στο επάγγελμα και οικονομολόγο. Με τη σύζυγό του Ελένη ήταν πνευματικά μου τέκνα. Βαθύτατα θρησκευόμενοι άνθρωποι. Αγαπημένοι βαθιά, αλλά ήσαν άτεκνοι για μερικά χρόνια. Οι γιατροί τους είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα να τεκνοποιήσουν. Σκέφτηκα τότε να τους στείλω στο γέροντα Ιάκωβο για να προσευχηθεί και να τους ευλογήσει. Μόλις τους είδε ο Άγιος Γέροντας, τους πήρε στο κελάκι του. Τους χάιδεψε το κεφάλι, τους έκανε μέσα του ολιγοδευτερόλεπτη προσευχή. Και εκείνη τη στιγμή έλαμψε όλος ο άβλιος χώρος γύρω από τον ναό από άπλετο φως που εκπεμπόταν από ένα αστέρι φωτεινό. Εκείνη τη στιγμή ο Γέροντας τους είπε με βεβαιότητα: «Μην ακούτε τους γιατρούς. Σας διαβεβαιώ ότι θα κάνετε παιδάκια, διότι το θέλει ο Χριστός, τον οποίον προσεύχεται Όσιος Δαβίδ». Δεν τους ερμήνευσε όμως τι ήταν αυτή η άπλετος φωτοχυσία. Έφυγαν τα παιδιά με μια ανέκφραστη χαρά που προερχόταν από έναν αγράμματο γέροντα, ο οποίος ακύρωνε την διαβεβαίωση των κορυφαίων ιατρών ότι αποκλείεται να τεκνοποιήσουν. Τον επόμενο μήνα η Ελένη έμεινε έγκυος και οι γιατροί έμειναν άναυδοι. Δεν ήξεραν, φαίνεται, ότι όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Μόλις μπήκε στον έκτο μήνα, και ενώ εγώ έκανα τον εσπερινό, ήλθε πανικόβλητος ο Στέφανος να μου πει να πάρω τα άχραντα μυστήρια και να πάμε στο μευτήριο, γιατί η Ελένη οδεύει ολοταχώς προς το θάνατο. Προσβλήθηκε από ένα σπάνιο μικρόβιο το οποίο ήταν θανατηφόρο. Εγώ, έχοντας υπόψη μου ότι ο Άγιος Γέροντας είχε διαβεβαιώσει ότι θα κάνει ένα χαριτωμένο παιδάκι σύντομα, σκέφτηκα ότι δεν μπορεί η χάρη του Χριστού να διαψεύσει τον Άγιο. Τον παρηγόρησα και τον διαβεβαίωσα ότι όλα θα πάνε καλά. Γεννήθηκε πράγματι το παιδάκι. Θυμάμαι πολύ καλά ότι τότε μου είπε ο πατέρας ότι ήταν 900 γραμμάρια. Πάντως οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν λειτουργούσε κανένα από τα ζωτικά όργανα σε κανονικούς ρυθμούς. Οι γιατροί περίμεναν την κατάληξη του βρέφους, διαψεύστηκαν για μια ακόμη φορά. Η ανάπτυξη του παιδιού ήταν φυσιολογική, ιατρικά βέβαια ανεξήγητη. Βαπτίστηκε και ονομάστηκε Δαβίδ. Τελείωσε τη φιλοσοφική σχολή, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές, είναι ένα υγιές παλικάρι 28 ετών σήμερα. Έχει και μια αδελφή, την Ιφηγένεια, η οποία είναι φοιτήτρια της φιλοσοφικής. Η μητέρα εδώ και λίγα χρόνια κοιμήθηκε από καρκίνο. Αγία ψυχή, η Ελένη. Και συνεχίζει με τις μαρτυρίες του πατήρ Ιωάννης Νυριανάκης. Στην Αθήνα ζούσε μια οικογένεια Ελληνοαμερικανών του κυρίου Κωνσταντίνου Βουδούρη και της κυρίας Δέσποινας με 4 χαριτωμένα παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, τα οποία εξομολογούντο τακτικά με τη μητέρα τους, η οποία ήταν Αγία Ψυχή. Ο πατέρας ευρίσκεται στην Αμερική γιατί εκεί ήταν η δουλειά του. Όταν τα παιδιά τελείωσαν εδώ τις πρώτες σπουδές τους, μετεκόμισαν στην Αμερική για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τελειώνοντας το Λύκειο, η κόρη μου Νεκταρία, συνεχίζει ο πατήρ Ιωάννης, μας παρεκάλεσαν η Αγία αυτή η οικογένεια να την στείλουμε στην Αμερική για να κάνει σπουδές που δεν μπορούσε να κάνει εδώ. Η Νεκταρία μας το ήθελε και εγώ λόγω εγωισμού ενθουσιάστηκα. Η πρεσβυτέρα όμως ήταν απολύτως αρνητική. Δεν πήγαμε να πάρει την ευχή του Αγίου Γέροντος και η Νεκταρία έφυγε για την Αμερική. Σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης. Ενεγράφει σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών με αντικείμενο σπουδών κλινική ψυχολογία. Επικοινωνούσαμε με το τηλέφωνο τακτικά και η Νεκταρία, χωρίς πολύ ενθουσιασμό μας, ανάπαυε τον λογισμό μας ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν είχαν περάσει 7 μήνες, πήγα στο Γέροντα. Όλους αυτούς τους μήνες δεν είχα πάει. Με δέχθηκε όπως πάντοτε με μεγάλη χαρά και άρχισε να με ανακρίνει λεπτομερώς. «Τι κάνει η Νεκταρία, πατέρ Ιωάννη? Τι κάνει η πρεσβυτέρα?
και ρωτούσε ονομαστικά για το κάθε παιδί, και ενώ κάθε φορά με ρωτούσε για τον Μιχάλη που περνούσε έντονα την εφηβεία, εκείνη τη στιγμή με ξαναρώτησε λίγο έντονα. «Η νεκταρία τι κάνει, πάτερ Ιωάννη?» Του απαντώ. «Γέροντα, η νεκταρία βρίσκεται στην Αμερική». Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια τον είδα λίγο θυμωμένο, λέγοντάς μου, «Τι κάνει στην Αμερική?» «Γέροντα, την πήρε εκεί μια πνευματική οικογένεια για να σπουδάσει». «Δεν μου λες, πάτερ Ιωάννη. Την νεκταρία την έστειλες μόνη της στην Ομόνοια ποτέ?» «Όχι, γέροντα». «Να πας αμέσως να την πάρεις, γιατί η νεκταρία θα τρελαθεί. Ακούς τι σου λέγω». Έφυγα κάνοντας έναν απέσιο λογισμό. Σήμερα ο γέροντας δεν ήταν πνευματοφόρος. Έρχομαι στην Αθήνα. Πρώτη ερώτηση της πρεσβυτέρας. «Τι σου είπε ο γέροντας για την νεκταρία?» Εγώ, όπως πάντοτε εξυπνάκιας, απάντησα με απρεπή τρόπο. «Ο γέροντας σήμερα δεν ήταν σε φόρμα». «Θα δούμε», λέει η πρεσβυτέρα. «Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί τελικά. Ο γέροντας, από ό,τι μου είπες, είναι ήδη αντίθετος». Μετά από ένα μήνα χτυπάει το τηλέφωνο στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Ακούω την νεκταρία που έκλαιγε γοερός χωρίς διακοπή να μου λέγει. «Μπαμπά, η νεκταρία είμαι. Σε παρακαλώ να έλθεις να με πάρεις, γιατί θα τρελαθώ». Ήταν ακριβώς τα ίδια λόγια που μου είπε ο Άγιος Γέροντας. Η πρεσβυτέρα ξύπνησε πανικόβλητη, διότι κάτι κατάλαβε. Με ρώτησε τι ακριβώς συμβαίνει, της είπα όλη την αλήθεια και με πολλά δάκρυα μου είπε: «Αύριο το πρωί να φύγεις στην Αμερική, να φέρεις το κορίτσι. Και δεν μου χρειάζονται σπουδές». Πήγα, έφερα το κορίτσι σχεδόν πεθαμένο και έκανε 2 χρόνια να συνέλθει. Ο παππούλης προσευχόταν συνέχεια και με την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου έγινε καλά και άρχισε να κοινωνικοποιείται εν Χριστώ. Επιθυμούσε να δημιουργήσει οικογένεια και να αποκτήσει παιδιά, τα οποία υπεραγαπούσε. Παντρεύτηκε με έναν καλό άνθρωπο, καθηγητή θεολογίας αλλά και άριστο αγιογράφο. Η νεκταρία μετά το γάμο της καθυστέρησε να τεκνοποιήσει. Ο γέροντας είχε πλέον κοιμηθεί και η νεκταρία άρχισε να αγχώνεται. Της είπα λοιπόν να πάει στον τάφο του παππούλη να τον παρακαλέσει καρδιακά και εκείνος θα ενεργήσει τα δέοντα, τώρα μάλιστα που βλέπει από κοντά τον Χριστό. Έτσι και έγινε. Πήγε στον τάφο του παππούλη και τον επόμενο μήνα έμεινε έγκυος και έχει τώρα 6 παιδιά. Του Θεού παιδιά, 3 αγόρια και 3 κορίτσια. Πολύ χαριτωμένα. Μαρτυρία κυρίας Μαρίας Φούκα Ρουμπάνη. Πιστεύω ότι ήταν μια όχι τυχαία συγκυρία αλλά Θεού οικονομία η γνωριμία μου με τον γέροντα Ιάκωβο. Αν σήμερα στέκομαι και αναπνέω και σοφρονώ πνευματικό, το οφείλω στο μεγαλύτερο μέρος στο μακαριστό πνευματικό μου γέροντα Ιάκωβο. Παντρεύτηκα και ο Θεός μου χάρισε ένα χαριτωμένο πλάσμα με αγγελική μορφή. Το κοριτσάκι αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά. Με την πάροδο του χρόνου άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κάποιο πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται με την ακοή της. Άρχισα να τρέχω στους γιατρούς. Η διάγνωση ήταν προοδευτική βαρικοία, που σημαίνει ότι άρχισε να χάνει σταδιακά την ακοή της για άγνωστο λόγο και από τα 2 της αυτιά. Δεν μπορούσε κανείς γιατρός λογικά να το εξηγήσει. Έγιναν όλες οι εξετάσεις. Τελικά δεν βρέθηκε η αιτία της κόφωσης. Έμειναν και στα 2 αυτιά της μικρής κάποια υπολείμματα ακοής και ο γιατρός συνέστησε να φορέσει ακουστικά. Να ακούει κάποιους ήχους, μήπως και αρχίσει πάλι να λέει κάποιες λέξεις. Διότι όπως σταμάτησε η ακοή της, σταμάτησε και η ομιλία της. Τελικά κατάλαβα ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου σε αυτήν την περίπτωση. Και είχα πληγωθεί πολύ. Όταν ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι η ακοή είχε χαθεί εντελώς, εκτός από ελάχιστα υπολείμματα και στα 2 αυτιά της μικρής, έπαθα σοκ και λιποθύμησα. Ο γιατρός μου συνέστησε να την πάω για λογοθεραπεία, μήπως μπορέσει να μιλήσει,
να πει κάποιες λέξεις. Ο λογοθεραπευτής μου είπε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της κόρης μου και αν μάθει κάποιες λέξεις, θα μπορεί στη ζωή της να συνεννοείται με τους άλλους για να αγοράζει τα προστοζήν. Τώρα, για να μάθει γράμματα, πολύ δύσκολο. Μάλιστα μου τόνισε ότι πρέπει να πάει 16 τουλάχιστον ετών για να χρησιμοποιήσει ρήμα σε γραπτό ή προφορικό λόγο. Πήγα λοιπόν για λογοθεραπεία, αλλά η κόρη μου δεν καθόταν. Είχε ένταση που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους άλλους. Αναγκάστηκα να διακόψω. Ήμουν σε απελπιστική κατάσταση. Τα ακουστικά που είχε στα αυτιά της είχαν δημιουργήσει πληγές και είχε έντονη φαγούρα. Και ο γιατρός μου έλεγε να την βοηθήσω εγώ όσο μπορούσα, να πάρω μικρόφωνο και ειδικά ακουστικά και να της μαθαίνω λέξεις. Διαφορετικά θα έπρεπε να μάθει τη νοηματική γλώσσα. Πήρα λοιπόν μικρόφωνο και ακουστικά και μέρα νύχτα ασχολιόμουν με την κορούλα μου. Να μπορέσει να μιλήσει ξανά. Κουράστηκα όμως γρήγορα. Από την προσπάθειά μου να την κάνω να μιλήσει, ο λαιμός μου έκλεισε. Απελπίστηκα. Δεν είχα βοήθεια από κανέναν. Οι γονείς μου και τα αδέλφια μου έμεναν μακριά σε άλλη πόλη. Άφησα όλες μου τις ελπίδες στο Θεό, όπως έκανα πάντα από τα παιδικά μου χρόνια. Είχα ακούσει από τα χρόνια των σπουδών μου για το γέροντα Παΐσιο και το γέροντα Πορφύριο. Έγραψα ένα γράμμα στον πατέρα Παΐσιο και του ζήτησα να προσεύχεται για την κόρη μου. Παράλληλα επισκέφτηκα τον πατέρα Πορφύριο. Εκεί υπήρχε πάντα πολλής κόσμος. Τον είδαμε κάποια στιγμή με τη μικρή. Μας ευλόγησε και μου έδωσε να καταλάβω ότι το πρόβλημα αυτό της μικρής για να λυθεί χρειάζεται πολύ προσευχή. Ξαναπήγα και άλλες φορές στον Άγιο Πορφύριο, αλλά ήταν δύσκολο να του μιλήσω. Ο κόσμος ήταν πολλής. Μια μέρα φεύγοντας, κατά πρόνοια Θεού, συνάντησα έναν δάσκαλο που μου μίλησε για τον πατέρα Ιάκωβο. Μου είπε να πάω να τον βρω στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ. «Είναι ένας Άγιος Γέροντας», μου είπε, «σε μεγάλα πνευματικά μέτρα, όπως ο πατέρας Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος. Εκείνος θα μπορούσε να σε βοηθήσει». Αποφάσισα πριν πάω να βρω τον πατέρα Ιάκωβο να του στείλω ένα γράμμα και να του ζητήσω να βοηθήσει την κόρη μου. Πράγματι το έγραψα και πολύ σύντομα ο γέροντας μου απάντησε. Μου έγραφε ότι είδε τον πόνο της ψυχής μου για την κορούλα μου και έσπευσε αμέσως στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ του Θαυματουργού και τον παρακάλεσε να δώσει την υγεία στο παιδί μου. Να έχω πίστην Θεού και ο Θεός θα χαρίσει αυτό που ποθώ. Όπως ο Χριστός άνοιξε τα αυτιά και τη γλώσσα του Μογυλάλου και άκουσε και μίλησε, έτσι εύχεται να ανοίξει ο Χριστός τα αυτιά και τη γλώσσα της κορούλας μου. Να κάνουμε υπομονή, προσευχή και νηστεία και να έχουμε την ελπίδα μας εις τον Επουράνιον Βασιλέα Ιησού Χριστό, την Αγία του Μητέρα, την Παναγία μας και όλους τους Αγίους και θα βοηθήσουν και όλα θα περάσουν με τη δύναμη του Θεού. Και τους γιατρούς τους έδωσε ο Θεός, αλλά ανώτερος ιατρός είναι ο Θεός. Να κάνω με ευχέλιο θεία λειτουργία στο όνομα του παιδιού μου και ο Θεός να κάνει το θαύμα του. Να μη στενοχωριόμαστε, έγραφε, να κάνουμε υπομονή και δεν θα ξεχάσει ποτέ την κορούλα μου στις προσευχές του. Έκανε 40 λίτουργο, κάθε μέρα τελούσε θεία λειτουργία και θα μνημονεύει το παιδί μου. Εύχεται περαστικά στο γράμμα και Όσιος Δαβίδ να είναι βοηθός και προστάτης μας. Όταν έλαβα και διάβασα αυτό το γράμμα συγκινήθηκα. Ευχαρίστησα πολύ τον Θεό που στην δύσκολη αυτή στιγμή που περνούσα μου έστειλε για να με βοηθήσει με την προσευχή του αυτό τον Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Ιάκωβο. Το γράμμα του αυτό ήταν ένα βάλσαμο στην πονεμένη μου ψυχή. Χρειαζόμουν έναν πνευματικό με μεγάλη καλοσύνη και ευγένεια, επειδή ήμουν κι εγώ πολύ ευαίσθητη. Ο πατήρ Ιάκωβος ήταν άνθρωπος λεπτός. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα με συγκλώνησε ιδιαιτέρως η λεπτότητά του. Ο πατήρ Ιάκωβος υπήρξε μεγάλος ευεργέτης για όλη την οικογένειά μου και ιδιαιτέρως για την κόρη μου. Θα εξιστορήσω στη συνέχεια τα γεγονότα που συνέβησαν μετά που έλαβα το πρώτο γράμμα του γέροντος Ιακώβου. Συνεχίζει τη μαρτυρία της η κυρία Μαρία Φούκα Ρουμπάνη.
Το γράμμα αυτό το κρατούσα στα χέρια μου και ένιωθα να με πλημμυρίζει μια ουράνια χαρά. Εκείνες τις ημέρες αποφάσισα να πάω στον Όσιο Δαβίδ. Έγινε εκδρομή από μια ενορία. Γνώρισα τον πατέρα Ιάκωβο και συγκλονίστηκα. Την επόμενη φορά αποφάσισα να πάω στο γέροντα μαζί με την κόρη μου. Για να είμαι ειλικρινής, φοβήθηκα λίγο μήπως χιονίσει στο δρόμο και αποκλειστούμε. Ταξίδεψα λοιπόν παρέα με την κορούλα μου. Πήραμε το λεωφορείο. Πολλές ώρες μέχρι τη λίμνη Ευβίας. Από εκεί πήρα ταξί και παρόλε στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, Δεκέμβριος μήνας ήταν, φτάσαμε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ. Εκεί έξω από το καθολικό στην αυλή ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Πήρα από το χέρι την κορούλα μου και έτρεξα κοντά του. Μας ευλόγησε και έδειξε ότι χάρηκε πολύ που μας είδε. Ιδιαιτέρως που γνώρισε το παιδί μου. Η κόρη μου τότε ήταν 4 ετών και ήταν σε μεγάλη ένταση. Επειδή είχε χάσει την ακοή της, σταμάτησε και να μιλάει και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους άλλους. Εγώ είχα απελπιστεί και του λέω, «Πάτερ Ιάκωβε, τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Είμαι πολύ απελπισμένη. Δεν ακούει καθόλου και δεν μιλάει. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Ζω έναν εφιάλτη, ένα μαρτύριο». Και γέροντας Ιάκωβος μου λέει, «Παιδί μου, μη στενοχωριές. Όλα θα πάνε καλά. Η κόρη σου θα πάει κανονικά στο δημοτικό σχολείο. 6 χρονών. Θα πάει σε δημόσιο σχολείο, όχι σε ιδιωτικό. Σε κανονικό σχολείο, όχι σε ειδικό. Και θα πάει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα κάνει πανεπιστημιακές σπουδές. Και θα πάρει και πτυχίο. Η δοκιμασία αυτή που έχει θα περάσει και όταν έλθει η κατάλληλη ώρα θα γίνει καλά. Θα γίνουν θαυμαστά γεγονότα». Τον κοιτούσα έκπληκτη με αυτά που μου έλεγε εκείνη τη στιγμή. Μου φαίνονταν απίστευτα αυτά που μου έλεγε. Και πώς να μην μου φαίνονταν. Η κόρη μου ήταν 4 ετών και δεν έλεγε ούτε μία λέξη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του γέροντα, σε λιγότερα από 2 χρόνια, δηλαδή σε ηλικία 6 ετών, θα πήγαινε κανονικά στο σχολείο, δεν θα είχαν ούτε μια μέρα και θα ήταν σε δημόσιο σχολείο της γειτονιάς. Δεν θα πήγαινε σε ιδιωτικό, ούτε σε ειδικό. Και εγώ αναρωτήθηκα μέσα μου. Μέσα στο διάστημα των 2 επομένων ετών, πώς θα μάθει τη γλώσσα, ποιος θα της την μάθει, πώς θα αναπληρώσει τα κενά, θα μπορέσει να σταθεί μέσα στην τάξη με τα άλλα παιδιά της ηλικίας της. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Πώς θα ξεπεραστούν όλα αυτά? Όλα αυτά πέρασαν αστραπιαία από το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή και μου φάνηκαν απίστευτα, ακατόρθωτα. Ο πατήρ Ιάκωβος όμως διάβασε τις σκέψεις μου και πριν προλάβω να τον ρωτήσω, μου απάντησε. «Σου φαίνονται δύσκολα όλα αυτά ότι θα γίνουν, παιδί μου. Κι όμως θα γίνουν. Όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι. Θα σε βοηθήσει ο Θεός». Αφού είπε αυτά, ο πατήρ Ιάκωβος μας ευλόγησε και έφυγε. Πήγαμε κι εμείς πάνω στον ξενώνα να τακτοποιήσουμε τα πράγματά μας. Θα μέναμε εκεί το βράδυ. Η μικρή γύριζε σαν σβούρα από εδώ και από εκεί. Ήταν σε μεγάλη ένταση. Δεν στεκόταν πουθενά. Σε μια στιγμή την έχασα. Δεν ήξερα που πήγε. Έτρεξα πανικοβλημένη να την βρω. Ήταν άφαντη. Τρέχω με αγωνία έξω από την πόρτα του μοναστηριού. Εκεί παλιά ήταν δρόμος και φοβήθηκα μην την χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο, διότι αυτή δεν άκουγε. Δεν την βρήκα όμως εκεί. Ευτυχώς μια κυρία με πληροφόρησε ότι την είδε να μπαίνει στην εκκλησία. Μπαίνω μέσα στην εκκλησία κι εγώ και βλέπω την εξής σκηνή. Ο πατήρ Ιάκωβος ήταν όρθιος και η κόρη μου καθόταν γονατιστή μπροστά του. Εκείνος της μιλούσε και εκείνη τον κοίταζε λες και τον άκουγε. Ήταν τόσο ήρεμη, τόσο γαλήνια. Δεν την είχα ξαναδεί έτσι. Και ξαφνιασμένη ρωτάω το γέροντα. «Πάτερ Ιάκωβε, πώς κάθεται γονατιστή, πώς είναι τόσο ήρεμη? Εσάς βλέπει και κάθεται έτσι?» «Όχι, παιδί μου, δεν βλέπει εμένα τώρα. Βλέπει τον Όσιο Δαβίδ».
Εδώ πρέπει να σημειώσω, συνεχίζει στη μαρτυρία της η κυρία Μαρία Φούκα Ρουμπάνη, ότι μέσα στην εκκλησία εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς άλλος, μόνο ο πατήρ Ιάκωβος και η κόρη μου. Βέβαια υπήρχε και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, αλλά αυτούς μόνο οι άξιοι πνευματικά τους βλέπουν. Ο πατήρ Ιάκωβος είχε αξιωθεί να τους βλέπει. Το βράδυ εκείνο πέρασε ήρεμα. Την επόμενη μέρα παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία. Μου έκανε εντύπωση που όταν βγήκαν τα Άγια στην ωραία πύλη, ο πατήρ Ιάκωβος μνημόνευσε εκτός από τους άλλους υπερταχίας αναρρώσεως της κορούλας μου. Μετά τη Θεία Λειτουργία αποχαιρετήσαμε τους μοναχούς και βγήκαμε έξω στο δρόμο. Εκεί ήταν και ο πατήρ Ιάκωβος. Μπήκαμε σε ένα ταξί, ένας ιερέας, μια κυρία, η κορούλα μου και εγώ. Ο γέροντας μας ευλόγησε, μας αποχαιρέτησε με εκείνο το γλυκύτατο βλέμμα και μας ευχήθηκε να έχουμε ένα καλό ταξίδι. Ξεκινήσαμε να φύγουμε. Ο γέροντας κουνούσε το χεράκι του. Μας ευλογούσε. Όπως φεύγαμε από το μοναστήρι και καθόμουνα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, μου λέει η κυρία, «Γύρισε πίσω, να δεις το γέροντα». Γυρίζω πίσω και βλέπω μια σκηνή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ μου όσο ζω. Ενώ είχαμε απομακρυνθεί από το μοναστήρι και ο γέροντας θα έπρεπε από μακριά, όπως είμαστε, να φαίνεται σαν κουκίδα, ο γέροντας φαινόταν τεράστιος. Είχε υψωμένα τα χέρια του στον ουρανό και προσευχόταν. Φαινόταν να κρεμόταν στον αέρα. Συγκλονίστηκα. Έκανα το σταυρό μου και σκέφτηκα ότι αυτός ο γέροντας σου, πατήρ Ιάκωβος, πρέπει να είναι Άγιος. Από την ώρα που επέστρεψα σπίτι μου άρχισα να προσεύχομαι περισσότερο. Συνειδητοποιούσα πόσο ελάχιστη ήμουν μπροστά στο Θεό. Βέβαια αυτό το κατάλαβα περισσότερο από την ώρα που γνώρισα τον πατέρα Ιάκωβο. Μετά την επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, αλληλογραφούσα συχνά με τον πατέρα Ιάκωβο. Με στήριζε πολύ αυτός ο Άγιος Γέροντας. Έβλεπε ότι ο σταυρός μου ήταν μεγάλος και σαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο με βοηθούσε να σηκώνω το σταυρό μου. Επειδή ήμουν εργαζόμενη, δούλευα το πρωί. Στείλαμε την κορούλα μου σε παιδικό σταθμό που ήταν παιδιά φυσιολογικά που άκουγαν. Ευτυχώς προσαρμόστηκε εύκολα. Φορούσε τα ακουστικά, αλλά δυστυχώς την βοηθούσαν ελάχιστα. Η ακοή είχε σταματήσει, κάτι ελάχιστα υπολείμματα είχαν μείνει. Ο γέροντας σε γράμμα του έγραφε, «Να έχετε πίστην Θεού, την ελπίδα σας εις τον Ιησού Χριστόν και την Παναγία μας και εις πάντα στους Αγίους και η κορούλα σας θα γίνει καλά. Κάνετε υπομονήν, ο Θεός σας δοκιμάζει με την ασθένεια της κόρης σας, αλλά έχετε θάρρος και καρτερία, θα σας βοηθήσει ο Θεός. Μνημονεύω τα ονόματά σας στο Σαρανταλίτουργο, ιδιαιτέρως στην κορούλα σας. Όσιος Δαβίδ, βοήθειά σας, ποτέ δεν ξεχνώ το παιδί σας στις προσευχές μου». Στο επόμενο γράμμα του, «Εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένος ο καινούριος χρόνος. Η χάρις του Οσίου Δαβίδ, βοήθειά σας και ο Πανάγαθος Θεός να χαρίσει στην κορούλα σας υγείαν, χαρά και ευλογίαν ουράνιον και σε σας υπομονήν και δύναμην. Κάνω σαρανταλίτουργον ιδιαίτερον για την κορούλα σας και εύχομαι υγεία και πάν αγαθών». Με την καινούργια χρονιά ο γιατρός μας είπε ότι η κόρη μου έπρεπε να κάνει μια επέμβαση για τα κρεατάκια στη μύτη της. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει καθόλου και υπέφερε πολύ. Ειδοποίησα τον γέροντα Ιάκωβο και μου έγραψε μεταξύ των άλλων, «Για το παιδί σας μείνετε ήσυχοι πνευματικά. Την ημέρα της επέμβασης θα τελέσω μεν θεία λειτουργία. Ο Όσιος Δαβίδ βοήθειά σας και στην κορούλα σας ιδιαιτέρως να χαρίσει υγείαν». Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή φοβόμουνα γιατί η επέμβαση αυτή χρειαζόταν άρκωση. Δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει το παιδί μου. Αλλά το ότι ο γέροντας μου είπε να είμαι ήσυχη πνευματικά, αυτό με καθησύχασε. Ήξερα ότι ο γέροντας θα ήταν παρόν στην επέμβαση. Και πράγματι, πολύ αργότερα, όταν μίλησε η κορούλα μου, μου είπε ότι το βράδυ που έμεινε στο νοσοκομείο δίπλα στο κρεβάτι της, ήταν ο πατήρ Ιάκωβος. Ήλθε και την βοήθησε.
Τα αποτελέσματα της προσευχής του γέροντος Ιακώβου φάνηκαν γρήγορα. Ένα μεσημέρι που πήρα τη μικρή από τον παιδικό σταθμό και καθίσαμε να φάμε, μας είπε να βάλουμε τα χέρια μας σε στάση προσευχής και άρχισε μόνη της να λέει μια ολόκληρη προσευχή. 10-15 γραμμές. Ήταν η προσευχή που έλεγαν τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό. Τα χάσαμε με τον άντρα μου. Λύθηκε η γλώσσα της μικρής και άρχισε να μιλάει. Άρχισε να λέει στην αρχή σκόρπιες λέξεις και μετά προτάσεις. Ευχαρίστησα πολύ το Θεό που μας βοηθούσε. Συνέχισα να αλληλογραφώ με τον γέροντα Ιάκωβο και πήγαινα συχνά στην ιερά μονή του οσίου Δαβίδ. Πήρα πάλι μαζί μου την κορούλα μου. Ο γέροντας Ιάκωβος με καθησύχασε ότι πνευματικά την παρακολουθεί. Μια μέρα που γυρίζαμε από τον Όσιο Δαβίδ, περάσαμε από το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Η μικρή στην αρχή φοβόταν, αλλά μετά από λίγο ξεθάρεψε και στάθηκε πάνω από την λάρνακα του Αγίου και κοίταζε μέσα τον Άγιο. Από το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου αγόρασα μια εικόνα. Όταν πήγαμε στο σπίτι, έβαλα την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου κάτω από το μαξιλάρι της. Το πρωί που ξύπνησε, ήλθε τρέχοντας και μου λέει: Αυτός, και μου έδειχνε την εικόνα που είχα κάτω από το μαξιλάρι της. Είναι αυτός που ήταν εκεί στην εκκλησία, μέσα στο τζάμι, στη Λάρνακα. Άρα τον είδε και τον αναγνώρισε. Ενώ δεν ξεχωρίζει τα χαρακτηριστικά του από το ιερό λείψανο του Αγίου επειδή το έκαψαν. Και συνεχίζει η μικρή: Αυτός εδώ στην εικόνα, ήρθε απόψε εδώ στο κρεβάτι μου και μου έκανε σταυρό. Τη σταύρωσε δηλαδή. Αυτός είναι νέος, ενώ ο Όσιος Δαβίδ είναι γέρος. Ο Άγιος αυτός, ο Ιωάννης, ο Ρώσος, γύρω από το κεφάλι του, είχε μεγάλο φως. Τότε θυμήθηκα τα λόγια του πατρός Ιακώβου που μου είχε πει όταν πήγα στο μοναστήρι με τη μικρή ότι αυτή έβλεπε τον Όσιο Δαβίδ και γι' αυτό κάθισε στα γόνατα. Φαίνεται ότι ο πατήρ Ιάκωβος παρακάλεσε και τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο να την βοηθήσει. Γι' αυτό ο Άγιος ήλθε σπίτι, στο κρεβάτι της και την ευλόγησε. Ο γέροντας είχε μεγάλη ευσπλαχνία και συμπόνια για το πρόβλημα της κορούλας μου. Την αγαπούσε πολύ και κάθε φορά που την έβλεπε έλεγε: «Καλώς τη σεμνή και ταπεινή κόρη. Είναι μεγάλο μαρτύριο η απώλεια της ακοής και η έλλειψη επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Πολλές φορές κινδύνεψε η ζωή της από αυτοκίνητα και μάλιστα από μηχανάκια, που μερικές φορές τρέχουν και πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν ακούει τα κορναρίσματα και περπατάει κανονικά. Μόνο ο Θεός την βοηθάει. Κάθε φορά μέχρι να επιστρέψει το σπίτι τρέμω μην την χτυπήσει αυτοκίνητο. Όλο αυτό το μαρτύριο με την υγεία της και όλη αυτή η πίστη, η αγάπη της στο Θεό και όλη αυτή η υπομονή της, την αξίωσα να έχει πνευματικές εμπειρίες. Μια φορά ήμασταν στο σπίτι. Εγώ ήμουνα στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και προσευχόμουν. Η κορούλα μου έπαιζε κάπου εκεί κοντά. Ξαφνικά την βλέπω να τρέχει και να ψάχνει. «Τι ψάχνεις, παιδί μου?» την ρωτώ. Μου λέει: «Πού πήγε η ωραία καλόγρια που είχε στην αγκαλιά της στο μωρό? Τώρα ήταν εδώ, μου έκανε σταυρό. Η ωραία καλόγρια πήγε προς το διάδρομο και εξαφανίστηκε. Μια άλλη φορά έβγαινε από την εκκλησία. Είχε μόλις κοινωνήσει. Κοίταζε έντονα προς τον ουρανό. Η θεία της την μάλωνε. «Τι κοιτάζεις επάνω? Περνάνε αυτοκίνητα, θα σε χτυπήσουν», της είπε. Και η μικρή απάντησε: «Δεν βλέπεις τώρα πάνω στον ουρανό την Παναγία που κρατάει τον Χριστό και μου λέει: Μη στενοχωριέσαι, παιδί μου, θέλω να σου πω ότι θα αποκτήσεις και ένα αδελφάκι. Μα η μαμά μου δεν θέλει άλλο παιδί να έχει», της είπε η μικρή. «Μη στενοχωριέσαι, θα έχεις αδελφάκι», επανέλαβε η Παναγία. Η κόρη μου χάρηκε τόσο πολύ που την άλλη μέρα πήγε και το είπε στο δάσκαλό της στο σχολείο και εκείνος μου το μετέφερε. Είναι γεγονός ότι ζητούσε αδελφάκι. Ζήλευε τα άλλα παιδιά που είχαν αδέλφια. Μια ημέρα που πήγα στο μοναστήρι είπα στο γέροντα: «Πάτερ Ιάκωβε, τόσες προσευχές κάνετε κι εσείς και άλλοι άνθρωποι, αλλά γιατί αυτό το παιδί δεν γίνεται καλά?» Και ο πατήρ Ιάκωβος μου είπε:
παιδί μου, για την κορούλα σου, πήγα στον ίδιο το Χριστό και τον παρακάλεσα να τη θεραπεύσει. Και ο Χριστός μου αποκάλυψε το λόγο που παραμένει ακόμη αυτή η δοκιμασία στο παιδί σου. Κι εγώ συγκλονίστηκα όταν συνειδητοποίησα ότι ο πατήρ Ιάκωβος εν ζωή ακόμη είχε μεταφερθεί πνευματικό το τρόπο μπροστά στον ίδιο το Χριστό. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώθηκε και από άλλη πηγή. Συγκεκριμένα έγινε το εξής. Εκείνο τον καιρό διάβαζα ένα συγκλονιστικό βιβλίο με τίτλο «Σημείων Μέγα» του Φώτη Κόντογλου. Περιέγραφε την θαυμαστή ανακάλυψη των λειψάνων των τριών ιαοφανών Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Θερμή Μυτιλίνης. Πίστεψα κι εγώ πολύ σε αυτούς τους Αγίους και τους παρακάλεσα με θερμή προσευχή να βοηθήσουν την κορούλα μου. Ένα βράδυ μετά από πολλή προσευχή βλέπω στον ύπνο μου ότι βρέθηκα μπροστά στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ στη Μυτιλίνη. Έβλεπα με λεπτομέρειες το μοναστήρι, χωρίς να το έχω δει ποτέ πριν. Μέσα λοιπόν στο μοναστήρι, με καλή μια φωνή να μπω, γιατί όπως μου είπε, με περίμενε ο Άγιος Ραφαήλ. Μπαίνω και βλέπω τον Άγιο Ραφαήλ. Είχε γαλανούς οφθαλμούς, μακριά γενιάδα, ακριβώς όπως είναι στην εικόνα. Και μου είπε με γλυκύτητα: «Τι θέλεις, παιδί μου?» «Άγιε μου Ραφαήλ, ήλθα να σε παρακαλέσω να θεραπεύσεις την κορούλα μου, να ακούει και αυτή όπως τα άλλα παιδιά. Θα γίνει καλά?» «Ναι, ναι, ναι», μου απάντησε. «Σας παρακαλώ, είσαστε Άγιος, πείτε στο Θεό να θεραπεύσει το παιδί μου». Και ο Άγιος Ραφαήλ είπε: «Τι άλλο να κάνω εγώ περισσότερο, παιδί μου, από ό,τι κάνει ο πατήρ Ιάκωβος? Ο πατήρ Ιάκωβος έχει φτάσει στο Θεό για αυτό το παιδί». Στη συνέχεια ο Άγιος Ραφαήλ με παρηγόρησε και μου είπε ότι θα μάθω κάτι το συγκλονιστικό. Μετά από λίγο καιρό έγραψα γράμμα στον πατέρα Ιάκωβο και του ανέφερα το γεγονός. Επειδή ήξερα ότι ο πατήρ Ιάκωβος είχε διάκριση, τον ρώτησα αν το γεγονός με τον Άγιο Ραφαήλ ήταν εκ δεξιών ή εξ αριστερών. Και ο πατήρ Ιάκωβος μου επιβεβαίωσε ότι πράγματι ήταν ο Άγιος Ραφαήλ. Ύστερα από αυτό το γεγονός, το καλοκαίρι πριν πάει η κόρη μου στο δημοτικό σχολείο, την πήρα και την πήγα στη Μυτιλίνη στο μοναστήρι των Νεοφανών Αγίων να προσκυνήσω τα ιερά λείψανα και να πάρω την ευλογία τους. Το μοναστήρι ήταν ολόιδιο όπως το είχα δει στον ύπνο μου. Μείναμε ένα βράδυ εκεί στο μοναστήρι και μετά πήγαμε σε ένα χωριό της Μυτιλίνης να με φιλοξενήσει μια γνωστή μου. Περπατούσαμε στην παραλία. Βλέπω πιο πέρα ένα εκκλησάκι. Νομίζω ήταν προς τιμήν του Αγίου Ισιδώρου. Μπαίνω μέσα. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Δεν υπήρχε κανείς άλλος. Η κόρη μου κι εγώ. Άρχισα να φωνάζω, να ικετεύω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Την ώρα εκείνη η κόρη μου ήταν πίσω μου. Δεν άκουγε τι έλεγα εγώ. Αυτή για να καταλάβει κάποιον τι λέει, πρέπει να τον βλέπει από μπροστά. Κάνει χιλιανάγνωση. Συνέχιζα λοιπόν να κλαίω και να παρακαλώ τον Χριστό και του έλεγα: «Θ' ακούσει Χριστέ μου το παιδί μου». Ξαφνικά βλέπω την κόρη μου να με σκουντάει. Γυρίζω πίσω να δω τι θέλει και αυτή μου είπε: «Μαμά, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι παρακαλάς τον Χριστό. Όμως δεν βλέπεις ότι ο Χριστός σου απαντά ναι, ναι, σε αυτό που τον ρωτάς?» Συγκλονίστηκα εκείνη τη στιγμή. Η κόρη μου έβλεπε τον Χριστό να μιλάει και να απαντάει σε αυτό που τον ρωτούσα. Όταν επέστρεψα στην Αθήνα είχα αγωνία, γιατί η κόρη μου ήταν 6 ετών και σε ένα μήνα θα πήγαινε στο δημοτικό σχολείο. Η ακοή της μικρής ήταν στο μηδέν, εκτός από ελάχιστα υπολείμματα, η γλώσσα της όμως είχε λυθεί και μέρα με την ημέρα βελτιωνόταν η ομιλία της. Αλληλογραφούσαμε με τον πατέρα Ιάκωβο. Τον ρώτησα: «Ισχύει, πατέρ Ιάκωβε, το ότι θα πάει η κόρη μου στο σχολείο 6 χρονών, όπως μου είχατε πει πριν από 2 χρόνια?» Μου έγραψε: «Καλό παιδί μου είναι να πάει στο σχολείο, να συναναστρέφεται με τα άλλα παιδάκια και ο Θεός να της δώσει στόμα και σοφίαν να ακούει και να ομιλεί». Έκανα υπακοή στον πατέρα Ιάκωβο και την στείλαμε στο κανονικό δημόσιο σχολείο της γειτονιάς μας. Κατά πρόνοια Θεού την πρώτη τάξη την πήρε ένας πολύ καλός δάσκαλος με ευγένεια και καλοσύνη. Την έβαλε στο πρώτο θρανείο για να βλέπει τον δάσκαλο από τα χείλη. Η κορούλα μου αγαπούσε πολύ τον δασκαλό της και όλα τα άλλα παιδιά στην τάξη της, αλλά και ο δάσκαλος με τα παιδιά την αγαπούσαν.
Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Έγιναν όλα όπως τα είπε ο πατήρ Ιάκωβος. Η κόρη μου είχε άριστη επίδοση στα μαθήματα. Ο δάσκαλος απορούσε και μου το έλεγε. Αφού δεν ακούει η κόρη σου, πώς γράφει ορθογραφημένα και τονίζει σωστά τις λέξεις. Έπαιρνε συνεχώς άριστα. Άρχισε να κάνει σωστές προτάσεις και να χειρίζεται όλα τα μέρη του λόγου σωστά. Αυτό ήταν ένα θαύμα. Ο πατήρ Ιάκωβος την στήριζε και την βοηθούσε με την προσευχή του. Στο διάστημα αυτό έμαθα κάτι το συγκλονιστικό, όπως μου είπε ο Άγιος Ραφαήλ. Αυτό βέβαια δεν είχε σχέση με την κόρη μου, αλλά με άλλο πρόσωπο. Ο Άγιος Ραφαήλ και ο πατήρ Ιάκωβος βοήθησαν να λυθούν και τα προβλήματα που είχα με τον άντρα μου. Ήλθε πάλι η αγάπη και η ομόνοια στο σπίτι μας. Ο πατήρ Ιάκωβος μου έγραφε: «Ο διάβολος φθόνησε την αγάπη που είχατε με τον άντρα σου και ήθελε να σας διαλύσει το σπιτικό σας. Ο πειρασμός δεν αφήνει τους ανθρώπους να είναι ήρεμοι και αγαπημένοι. Κάνετε, παιδί μου, υπομονή και με στοργή και αγάπη όλα θα τακτοποιηθούν». Ο πατήρ Ιάκωβος ποτέ δεν μας ξεχνούσε στις προσευχές του και όταν αργούσε να γράψει γράμμα έγραφε: «Δεν σας έγραψα τόσο καιρό, όχι ότι δεν ήθελα, αλλά λόγω υγείας με την καρδιά μου, διότι ήμουν στα νοσοκομεία». Και εγώ τον ευχαριστούσα πολύ για αυτή τη στήριξη και την πνευματική βοήθεια. Και εκείνος έγραφε: «Ευχαριστώ για τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια στο ταπεινό πρόσωπό μου. Όσιος Δαβίδ να σας ανταποδώσει μισθών Άγιον εδώ, να σας χαρίζει υγεία, δύναμη και υπομονή και στους ουρανούς αιώνια αγαθά. Την κορούλα σας να την αλείψεις με λαδάκι και αγιασμό από τους Αγίους μας. Αυτό να το κάνεις τακτικά και θα περάσει η δοκιμασία με τη βοήθεια του Θεού. Κάποτε που είχα πάει στο μοναστήρι, περίμενα τον γέροντα να βγει από το κελάκι του με αγωνία. Στα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα. Ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Όταν με είδε μου είπε: «Παιδί μου, εύχομαι αυτά τα δάκρυα λύπης να γίνουν δάκρυα χαράς μια ημέρα». Όταν ο γέροντας έφυγε, η κόρη μου ήταν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Με την ευχή του γέροντα όλα πήγαν κατευχήν. Έβγαλε το δημοτικό σχολείο με άριστα. Πήγε, όπως είχε πει ο γέροντας, σε κανονικό γυμνάσιο εκεί κοντά στο σπίτι μας. Από την πρώτη γυμνασίου καθόταν στο πρώτο θρανείο για να βλέπει τους καθηγητές, να τους διαβάζει από το στόμα, να καταλαβαίνει τι λένε. Η ομιλία της ήταν κανονική, από θαύμα του γέροντος Ιακώβου. Αρίστευσε σε όλα τα μαθήματα και στην πρώτη γυμνασίου έβγαλε πολύ υψηλή βαθμολογία και έπρεπε να είναι απουσιολόγος. Και στην Δευτέρα και στην Τρίτη έπαιρνε πολύ μεγάλους βαθμούς σε όλα τα μαθήματα. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο ήμασταν σε δίλημα να συνεχίσει σε δημόσιο ή μήπως έπρεπε να πάει σε ιδιωτικό σχολείο. Ένα βράδυ βλέπω στον ύπνο μου τον γέροντα Ιάκωβο και μου λέει: «Παιδί μου, μη φοβάσαι. Όπως τελείωσε το γυμνάσιο θα τελειώσει και το λύκειο». Έτσι τη στείλαμε στο κανονικό δημόσιο λύκειο που ήταν κοντά στο σπίτι μας. Δυσκολίες υπήρχαν, αλλά όλες ξεπερνιούνταν. Στη Δευτέρα λυκείου εξετάστηκε πανελλαδικά σε 14 μαθήματα. Έφτασε στην Τρίτη λυκείου, οπότε έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις. Πήρε πανελλαδικό απολυτήριο με βαθμό άριστα. Πήραμε το απολυτήριο και πήγαμε με ταξί στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ για να ευχαριστήσουμε και τον πατέρα Ιάκωβο και τον Όσιο. Πήγαμε στον τάφο του γέροντος Ιακώβου όπου τον ευχαριστήσαμε. Και ο τάφος ευωδίαζε. Εν συνεχεία με το ταξί πήγαμε πάνω ψηλά στο βουνό που είναι η σπηλιά του Οσίου Δαβίδ. Εκεί προσευχόταν και ο Όσιος Δαβίδ και ο πατήρ Ιάκωβος. Σταμάτησε το ταξί σε ένα σημείο και πήγαμε με τα πόδια στη σπηλιά. Η κόρη μου κρατούσε το απολυτήριό της και μπήκε μέσα στη σπηλιά ενώ ο ταξιτζής και εγώ μείναμε στην είσοδο. Και τότε έγινε κάτι που συγκλονιστήκαμε, αφού και ο ταξιτζής έκανε το σταυρό του. Την ώρα που η κορούλα μου μπήκε μέσα στη σπηλιά με το απολυτήριο στο χέρι, άρχισαν να κουνιούνται πέρα δόθε εικόνα του πατρός Ιακώβου και εικόνα του Οσίου Δαβίδ. Ήταν σαν να την χαιρετούσαν. «Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου». Αφού αρίστευσε η κορούλα μου στις πανελλαδικές εξετάσεις με το πανελλαδικό απολυτήριο που είχε άριστα σε όλα τα μαθήματα, πέρασε στο Πολυτεχνείο. Εδώ δυσκολίες υπήρχαν, αλλά η ευχή του γέροντος Ιακώβου την ακολουθούσε παντού. Όλες οι δυσκολίες υπερνικήθηκαν. Η κορούλα μου άρχισε να περνάει το ένα μάθημα μετά το άλλο, με άριστους βαθμούς. Πήρε πτυχίο από τους πρώτους που είχαν μπει για να σπουδάσουν. Συγκεκριμένα, ενώ στο Πολυτεχνείο η φίτηση διαρκεί 5 χρόνια,
Η κόρη μου στα 5,5 χρόνια πήρε πτυχίο με άριστα. Πολλοί συμφοιτητές της για να τελειώσουν το Πολυτεχνείο έκαναν 8, 9 και 10 χρόνια και άλλοι δεν τον τελείωσαν ποτέ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο Πολυτεχνείο στο τελευταίο έτος σπουδών γίνεται η διάλεξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών και κοινού. Η κόρη μου όταν παρουσίασε τη διάλεξη πήρε πολλά συγχαρητήρια και βαθμό 10. Άριστα. Επίσης κάποιος εκδοτικός οίκος ενδιαφέρθηκε να εκδώσει την επιστημονική αυτή εργασία. Πήρε 10 άριστα και στη διπλωματική. Η διπλωματική είναι επίσης επιστημονική εργασία πολύ υψηλού επίπεδου και παρουσιάζεται ενώπιον πενταμελούς επιτροπής καθηγητών και κοινού, που αποτελείται, όπως και στην διάλεξη, από πολλούς φοιτητές, γονείς και άλλους επιστήμονες. Έδωσε εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Βλέπουμε ότι πραγματοποιήθηκαν οι προρήσεις του γέροντος Ιακώβου σχετικά με τις σπουδές της. Χωρίς να χάσει ούτε μια μέρα πήγε κανονικά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στη δημόσια εκπαίδευση, σε κανονικό σχολείο και σπούδασε στην καλύτερη σχολή και πήρε το πτυχίο της με άριστα. Κατόρθωσε πράγματα που δεν κατόρθωσαν άλλα παιδιά που έχουν την ακοή τους. Παρακαλώ πολύ τον πατέρα Ιάκωβο, συνεχίζει η κυρία Μαρία Φούκα Ρουμπάνη. Παρακαλώ πολύ τον πατέρα Ιάκωβο από εκεί που είναι τώρα και με ακούει και μας παρακολουθεί να τελειώσει όλο αυτό το θαύμα που άρχισε. Η γλώσσα της κορούλας μου λύθηκε και μιλάει μια χαρά. Εύχομαι τώρα να επανέλθει και η ακοή της. Ο γέροντας είχε πει ότι θα περάσει αυτή η δοκιμασία και θα γίνει καλά. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον μεγάλο αυτό ευεργέτη μας, τον πατέρα Ιάκωβο. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους του αιώνα μας. Επιλύει δύσκολα προβλήματα ο γέροντας, γιατί έλαβε μεγάλη χάρη από το Θεό. Είπαμε και στο πρώτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής πως ο χριστιανός δεν συμπορεύεται με το Θεό για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι ασφαλιστικό συμβόλαιο η συμπόρευσή μας μαζί του και η αποταγή του διαβόλου. Και όποιος μας υπόσχεται κάτι τέτοιο, ευημερία, επιτυχίες, έστω και αν το κάνει με αγαθές προθέσεις, κινείται σε πολύ λάθος δρόμο. Έρχεται εκείνη κατακλείδα σε κάθε θεία λειτουργία του ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Να μας θυμίσει τον Ιώβ, τον Άγιο, τον δίκαιο Ιώβ και τις ατέλειωτες δοκιμασίες του. Κάθε μέρα περνάει από μπροστά μας και ένας δεύτερος Ιώβ, παμακάριστος το ευλογημένο συναξάρι της διπλανής μας πόρτας. Αλλά εμείς γινόμαστε καμιά φορά φιλανθρωπότεροι του φιλανθρώπου. Δημιουργού μας. Και αρχίζουμε τα γιατί στον ουρανό. Γιατί αυτόν τον πήρε τόσο νέο. Γιατί αυτό το μικρό παιδί να υποφέρει τόσο. Να τραβιέται στα νοσοκομεία. Ο φιλάνθρωπος Κύριος πάντα οικονομεί όμως μαζί με το σταυρό να δώσει και ένα σήμωνα Κυριναίου. Έναν τέτοιο Σίμωνα Κυριναίου έστειλε ως πολύτιμο βοηθό συμπαραστάτη να παρηγορήσει, να νουθετήσει, να θεραπεύσει ψυχές μα και σώματα, να γίνει στήριγμα, λίχνος, αγκαλιά και φωνή εξ ουρανού. Όλα αυτά ήταν ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, στον οποίο ήταν αφιερωμένη και η σημερινή μας εκπομπή, το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Παιδιά μου, με συγχωρείτε». Στον Ισοδίον τη χαρά μηνού του Νοεμβρίου, στο συναξάρι θα γραφτεί η μνήμη του Οσίου. Θα στείλει ελπίδα ουρανός για να μας πει «Θαρσείτε», μα πάλι αυτός ο ταπεινός θα λέει «Με συγχωρείτε». Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε και στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση με το τέταρτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματά μας
ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.